Συνδεόμαστε αμέσως με την Ευελπίδων, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Τσελίκας. Γιώργο, βγαίνουν αυτή τη στιγμή οι κύριοι Παναγιώταρος και Κασιδιάρης. Βλέπουμε την εικόνα. Βλέπουμε την εικόνα. Είναι οι δύο βουλευτές, Παναγιώταρος Κασιδιάρης, οι οποίοι, όπως μας μετέφερε και νωρίτερα η Ιωάννα Μάνδρου, αφέθησαν ελεύθεροι. Με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ωστόσο, θα τους μάθουμε στη συνέχεια. Ελεύθερη Κασιδιάρης, Παναγιώταρος Μίχος. Ο Λαγός προφυλακίζεται. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ζωντανή σύνδεση τις εικόνες από την Ευελπίδων. Μετά από τις μαραθώνιες απολογίες και των τεσσάρων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ενώ σήμερα αργότερα το μεσημέρι αναμένεται η απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου. Γιώργο, μας ακούς? Δεν ξέρω αν μας ακούει. Έλα, Γιώργο. Μ' ακούτε τώρα? Βεβαίως. Λοιπόν, μάθατε ότι ο κύριος Κασιδιάρης τελικά με 50 χιλιάρικα εγκίνηση και περισσούς όρους αφέθηκε ελεύθερος. Ο κύριος Λαγός παραμένει μόνο. Ο κύριος Μίχος Παναγιώταρος αφέθηκαν και αυτοί ελεύθεροι. Και βλέπουμε τις εικόνες αυτή τη στιγμή. Φεύγουν από την Ευελπίδων Γιώργο, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μίχος. Και ο κύριος Λαγός παραμένει μόνο. Ο κύριος Λαγός είναι ο βουλευτής ο οποίος προφυλακίστηκε. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία, μας έλεγε η Ιωάννα Μάνδρου. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και με την Ιωάννα για να δούμε τι νεότερα έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Μένει να δούμε βεβαίως, το επαναλαμβάνω συνεχώς, ότι ναι, μεν αφέθησαν ελεύθεροι. Να δούμε όμως ποιοι θα είναι και οι περιοριστικοί όροι που θα τους επιβληθούν. Κρατάμε το γεγονός ότι ο Λαγός κρίθηκε προφυλακιστέως. Υπάρχουν προφανώς πιο επιβαρυντικά στοιχεία για εκείνον. Ιωάννα Μάνδρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο ο Λαγός είναι προφυλακιστέως, ο Λαγός. Ιωάννα Μάνδρου, μας ακούει? Όπως μεταδώσαμε και πριν, ο μόνος προφυλακιστέως είναι ο Λαγός. Οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Απαγορεύσεις εξόδου, χρηματικές εγγυήσεις, τις οποίες θα τις μάθουμε σε 2 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Το σημαντικό αυτής της αποφάσεως είναι ότι ο μεν Γιάννης Λαγός είναι προφυλακιστέως, όπως το είπαμε ήδη, και οι άλλοι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτή είναι η απόφαση των 2 ανακριτών και των 2 εισαγγελέων μετά από μαραθώνιες, αδιάκοπες απολογίες που κράτησαν από χθες το απόγευμα μέχρι τις 9.30 σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Οπότε μένουμε σε αυτά τα στοιχεία. Συνέχεια, ναι. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνδέσεις τι έχουν υποστηρίξει οι απολογούμενοι βουλευτές κατά τη διάρκεια των απολογιών τους. Μάλιστα. Αν επανέλθουμε στο τι έχουν πει, να μάθουμε 2 λεπτά τις ακριβείς περιοριστικούς όρους. Βεβαίως. Για τους 3 δεν έχουν και κάποια σημασία, άλλωστε οι περιοριστικοί όροι αν είναι ο Α ή ο Β. Σημασία έχει ότι ένας μόνο προφυλακίζεται και οι άλλοι 3 δεν προφυλακίζονται. Μάλιστα. Οπότε Ιωάννα, σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Από τους 2 ανακριτές λοιπόν και τους 2 εισαγγελείς, η απόφαση και όπως βλέπουμε και από τις εικόνες μας για τους 4 βουλευτές που απολογήθηκαν στις μαραθώνιες απολογίες τους από χθες, γύρω στις 3 το μεσημέρι ξεκίνησαν, με τον Ηλία Κασιδιάρη να απολογείται για 7 συνεχόμενες ώρες. Ολοκληρώθηκαν στις 9.30 σήμερα το πρωί οι 4 απολογίες. Οι 3 βουλευτές λοιπόν αφέθησαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση. Θα γνωρίζουμε σε λίγο το ύψος αυτής, αλλά και με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ενώ ο Λαγός είναι ο βουλευτής ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως. Για να βρούμε και τον Μιχάλη Τεζάρη, τον συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μιχάλη. Άννα, όλα είναι έτοιμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Έχουν κλείσει οι δρόμοι, έχουν απομακρυνθεί οι περισσότεροι πολίτες, προκειμένου να μεταφερθούν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής που θα προφυλακιστεί, ο Γιάννης Λαγός, αλλά να φύγουν αμέσως από ό,τι φανταζόμαστε και τα 8 στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα οποία κατηγορούν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, καθώς ήταν προγραμματισμένα να φύγουν στις 8 το πρωί. Βλέπετε τώρα εδώ ένα περιπολικό ανεβαίνει. Στον δρόμο. Παίρνουμε συνεχώς εικόνα, Μιχάλη. Να δούμε τα γνωστά τζιπ της Αντιτρομοκρατικής. ΝΑΤΑ, ναι. Τώρα εδώ έρχονται. Βλέπετε στην οδία δρόμου της Αντιτρομοκρατικής. Πάνωπλο δρόμου της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα. Άρα μεταφέρεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Λαγός Μιχάλη, ο οποίος επιστρέφει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Είναι ο μόνος ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως. Ναι. Για τον κορυδαλό. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν σε απευθείας σύνδεση αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, παραμένουμε συνεχώς συνδεδεμένοι. Παραμένουν και οι συνάδελφοι τόσο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Νωρίτερα είχαμε σύνδεση και με την Βελπίδων, εκεί από όπου αποχώρησαν οι τέσσερις βουλευτές. Με την Ιωάννα Μάνδρου θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε στη συνέχεια για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τους περιοριστικούς όρους προς τους τρεις βουλευτές, αλλά και το ύψος των χρηματικών εγγύησεων.